Συλληπιτήρη επιστολή για το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, τον οποίο χαρακτηρίζει παράδειγμα για τις επερχόμενες γενναίες, έστειλε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Πάμε στο Θανάση Αυγερινό. Θανάση. Καλησπέρα, Γιάννη, από τη Μόσχα. Με τον πιο επίσημο τρόπο και εκ μέρους της ρωσικής ηγεσίας, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών απέστειλε συλληπιτήριο τηλεγράφημα στον ομόλογό του, τον Νίκο Δέντια, συμμετέχοντας στο πένθος για τον Μίκη Θεοδωράκη. Στο τηλεγράφημα του, ο Ρώσος Υπουργός λέει επιλέξει: στη Ρωσία γνωρίζουν τον Μίκη Θεοδωράκη ως μεγάλο φίλο της χώρας μας, υπερασπιστή των ιδεωδών της ελευθερίας και της ειρήνης, στα οποία αυτός έμεινε πιστός μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο αγώνας του με αυταπάρνηση μέσα από τις γραμμές της ελληνικής αντίστασης κατά των δυνάμεων του φασισμού και του ναζισμού θα αποτελέσει παράδειγμα για την τωρινή και τις επόμενες γενιές. Εκτιμούμε πολύ τη συνεισφορά του Μίκη Θεοδωράκη, λέει ο κ. Λαυρόφ, στην ενίσχυση των ρωσοελληνικών πολιτιστικών σχέσεων, της φιλίας μεταξύ των λαών μας. Η μνήμη για αυτό το μεγάλο άνθρωπο με τη δύσκολη μοίρα του θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας. Τέλος, ο Ρώσος Υπουργός ζήτησε από τον ομόλογό του να διαβιβάσει στους οικείους του Μίκη Θεοδωράκη, ναι, τα ειλικρινή του συλληπιτήρια.